Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Ακόμα ένα webcam βίντεο, γιατί έχω μόνο να μιλήσω, δεν έχω να δείξω κάτι, οπότε εντάξει, ανεβαίνω πιο γρήγορα, γίνονται πιο εύκολα και είναι πιο εύκολος τρόπος να απαντάω στα σχόλια, χωρίς να χρειάζεται συνέχεια να πληκτρολογώ, Λοιπόν, η Τζέννη πάει πολύ καλύτερα, μισό λεπτάκι να σας τη δείξω. Τζέννη, Τζενούλα, εντωμεταξύ με γράφει, Έχω και τα τρία μέσα αυτή τη στιγμή για να δείτε τι πανζουρλισμός επικρατεί. Τι γίνεται. Η Τζέννη είναι μικρή και δαγκώνει συνέχεια. Έλα το Τζέννη, έλα να σε δαγκωρίσω. Έλα να βγεις κι εσύ στο φακό, βρε. Λοιπόν, αυτή είναι η Τζέννη. Λοιπόν, να την αυτό εδώ το σκυλάκι είναι η Τζέννη. Είναι 40 ημερών. Καυκάσιο επιμενικό. Εδώ βλέπετε που την ψηρήσαμε γιατί τη είχαμε τον ωρό. Η Δάλος ήταν ένα πολύ κουκλάκι, διότι εκτός από την υπέροχη φατσούλα αυτή εδώ που βλέπετε, που την προλάβαμε πριν τη κόψουν τα αυτάκια, έχει και άσπρα καλτσάκια! Έχει και άσπρα κασκολάκι! Και είναι πολύ όμορφη η Τζέννη μου. Όπως βλέπετε το σκυλί είναι καλά, το βγάλαμε τον ωρό. Δεν μας ξερνάει, και δίνουμε φάρμακα, μόνο μας χέζει που και που, αλλά είναι πολύ καλή. Έχει ένα κακό συνήθειο να δαγκώνει τα πάντα, τους πάντες, να τραβάει τα λόδια, να τραβάει τραπεζομάντιλα, να τραβάει τα πάντα και από τότε που έγινε καλά δεν μπορούμε να βρούμε ησυχία. Τώρα θέλει να την... Ναι, τι κάνουμε και ό,τι άλλο χρειάζεται να κάνουμε σε ένα σκυλάκι τέλος πάντων, αφού γίνει καλά, να κάνει τα εμβολιά της, να την πάμε να την κάνουμε ένα επαγγελματικό μπάνιο, να δούμε μήπως έχει τίποτα τσιμπούρκια κτλ. Και δεν έχει, γιατί το ψάχνω συνέχεια. Αλλά πρέπει να βάλουμε την εμβολίτσα της, γιατί καλοκαίρι να έρχεται σίγουρα θα κολλήσει. Δεν ήθελες να πεις τίποτα στο κοινό σου που σε παρακολουθεί. Μπα. Η Τζέννη δεν θέλει να πει τίποτα στο κοινό. Αυτό το παιδάκι λοιπόν το όμορφο ήταν πολύ χάλια. Τώρα μην το βλέπετε έτσι, ήσυχο-ήσυχο, είναι διαβόλη. Μετά έχουμε και τον Κάφκα, ο οποίος μεγάλωσε και είναι 3 μηνών πλέον, Κάσιος. Και την Τζέννη την πήραμε για να κάνει παρέα ο Κάφκας, γιατί πλέον δεν μπορεί ο Κάφκας να κάνει παρέα με τη Σούζη, γιατί όταν ο Κάφκας δαγκώνει τη Σούζη για παιχνίδι, τη ματώνει, δηλαδή έχει πληγές η Σούζη. Και είναι πολύ μεγαλύτερος τη Σούζη. Οπότε σκεφτήκαμε ότι να τον αφήνουμε μόνο στο μπαλκόνι, πέραν το ότι το σκυλί το περιορίζουμε σε πολύ λίγο χώρο και δεν είναι φυσικό για το μέγεθός του, το αφήνουμε και μόνο του. Εκείνο είναι και... άρχισε, το έπιασε τώρα, Λοιπόν, και τον αφήνουμε μόνο του, οπότε το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να του βρούμε μια παρεούλα. Και πήραμε θηλυκό για να μονιάξουνε. Παιδιά, σου τα μαλλιά μου, μόλις ξύπνησα. Και πήραμε θηλυκό για να μονιάξουνε. Καλά, εντάξει. Πήραμε θηλυκό για να μονιάξουνε και επίσης για να αναπαραχθούν αργότερα, αν θέλουν. Όμως τι γίνεται, τώρα υπάρχει ένα μπέρδεμα. Αυτή τη στιγμή επικρατεί τόση ησυχία. Για ένα κείμενο λόγο, είμαι σίγουρη ότι ο Κάφκας τρώει τα παπούτσια μου. Όποτε έχει τόση ησυχία, ο Κάφκας κάνει μια μεγάλη αταξία. Πρέπει να πάω να δω τι τρώει. Ρε, ποιος. Ρε, Κάφκα. Λοιπόν, εδώ το απόδειξε. Καλότσες. Που είχα πάρει για να χωράω το χειμώνα. Ήταν πολύ στη μόδα. Δεν πρόλαβα να τις βάλω ούτε μια φορά. Έτσι, στερίαζε ο Κάφκας τόση ώρα που μιλούσε. Και βλέπετε, μόλις πήρα τις γαλότσες, ότι άρχισε να επικρατεί φασαρία. Λοιπόν. Έλα μέσα, έλα μέσα. Όχι, κοινό, έλα μέσα. Λοιπόν, ήρθε και ο Κάφκας, έλα το καυκουλί, έλα, βαβαλα, ήρθε και ο Κάφκας. Λοιπόν, ω, Παναγία μου,
Παναγία μου, Παναγία μου, τι ξέρω. Αυτός είναι ο Κάφκας. Αυτός είναι ο Κάφκας, που είναι 3 μηνών τώρα. Και είναι... Συγγνώμη ρε κορίτσια. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Α, να το. Ο Καφκούλης, που βρήκε τώρα κάτι και τρώει. Και τη Σουζή που την ξέρει. Σουζή, έλα λίγο. Σουζή, έλα. Έλα, κορίτσια μου. Έλα, έλα Σουζή. Έλα, Σουζή, έλα. Έλα. Είναι η μόνη που ακούγεται με το ξέρω. Μπράβο, μη δαγκώνεις τη Σουζή. Πάτε να και Σουζή. Το Σουζόνι μου. Η Σουζή, η οποία είναι η πριγκίπισσά μας. Σουζή, πες για στο φακό. Hello, people watching me. I'm the cutest dog on this planet. And I... And I'm a bitch when I'm a... Φιλάκια. Γεια σας.